6.30 είναι η ώρα, συνεχίζουμε αυτοδιοικητικά, επιμένουμε αυτοδιοικητικά θα πω εγώ για να ανοίξουμε όσο περισσότερο γίνεται αυτή την βεντάλια της συζήτησης. Να ευχαριστήσουμε τον κύριο Κώστα Φασουλάκη που βρίσκεται μαζί μας, υποψήφιος Περιφερειακός Σύμβουλος Ηρακλείου με το συνδυασμό του Σταύρου Αρναουτάκη, εκ νέου υποψήφιος Περιφερειακός Σύμβουλος κύριε Φασουλάκη και εσείς με μεγάλη αυτοδιοικητική εμπειρία και μεγάλη εμπειρία στον χώρο του πολιτισμού και όχι μόνο. Θα συμπληρώσω εγώ. Έχουν γίνει πράγματα στον πολιτισμό της Κρήτης. Καλώς σας βρήκα. Χαίρομαι που είμαι και εγώ σήμερα εδώ. Να πω τις απόψεις μου, να καταθέσω τις προτάσεις μου. Ναι, είχα την χαρά και την τύχη να έχω ένα αντικείμενο τα τελευταία χρόνια με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και με πολύ μεγάλη έτσι, διάθεση, γιατί είναι κάτι ευχάριστο και δύσκολο βέβαια συνάμα, γιατί πρέπει να πούμε ότι η τετραετία που κλείνουμε είναι μια δύσκολη τετραετία. Μην ξεχνάμε ότι 2 χρόνια ήταν κλειστά αρκετά πράγματα στη χώρα. Παρ' όλα αυτά, εμείς στην περιφέρεια Κρήτης θέλαμε να δείξουμε ότι αυτή την κρίση πρέπει να την ξεπεράσουμε με αισιοδοξία, να προσπαθήσουμε να μην υποστείλουμε την προσπάθεια για να αναπτύξουμε το πολιτιστικό προϊόν της Κρήτης. Και έτσι θέλαμε να δώσουμε παραπάνω δυνατότητα σε αυτό και νομίζω ότι φέτο, αυτή την τετραετία που κλείνουμε, τα καταφέραμε σε αυτό το κομμάτι καλύτερα από την προηγούμενη, παρόλο τη δυσκολία αυτή που είχαμε. Και αυτό το οφείλουμε και πρέπει να ευχαριστήσω και δημόσια για αυτό τον Περιφερειάρχη, τον Σταύρο του Αρναουτάκη, γιατί παρόλο που υπήρχαν δραστικές μειώσεις σε όλα τα πράγματα λόγω της πανδημίας και της ενεργειακής κρίσης, στο κομμάτι του πολιτισμού είχαμε αύξηση. Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Αν λόγω της πανδημίας και αυτής της κατάστασης που κανείς δεν την περίμενε και κανείς δεν μπορούσε να την προβλέψει, δημιουργήθηκαν νέα δεδομένα για τον πολιτισμό. Δηλαδή, πέρα από το πάγωμα πολλών πολιτιστικών δράσεων προφανώς, αν δημιουργήθηκαν νέα δεδομένα. Νέα δεδομένα, νομίζω καλύτερα να σας πω γιατί. Θέλω να πω ότι αυτή την κρίση εμείς προσπαθήσαμε να την κάνουμε ευκαιρία. Καταρχήν, η πρώτη προτεραιότητα ήταν εκείνη την περίοδο να στηρίξουμε τους ανθρώπους οι οποίοι περνάγαν μια μεγάλη κρίση και ο κομμάτι του πολιτισμού ήταν ίσως από τις μεγαλύτερες, γιατί ήταν κλειστοί οι χώροι, δεν υπήρχε παραγωγή. Και ξέρετε ότι αν σταματήσει για αρκετό διάστημα κάποιος να παράγει, ύστερα δεν ξέρω πόσο εύκολο μπορεί είναι να έρθει. Εκεί λοιπόν αποφασίσαμε ότι έπρεπε να στηρίξουμε και τους ανθρώπους που δημιουργούν πολιτισμό της Κρήτης και πιστέψτε με κυρία Σφακιανάκη, είναι αρκετοί άνθρωποι οι οποίοι δημιουργούν στην Κρήτη. Η Κρήτη είναι ένα σπουδαίο μέρος. Τα τελευταία χρόνια γίνονται σημαντικά πράγματα τα οποία έχουν και μια εμβέλεια που ξεπερνάει το νησί με πολύ μεγάλες συνεργασίες και στην υπόλοιπη Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό. Έτσι λοιπόν, καταρχήν στηρίξαμε τους ανθρώπους αυτούς μέσα στην κρίση με διάφορες επιχορηγήσεις ή διάφορα δράσεις οι οποίες κάναμε για να δώσουμε τη δυνατότητα αυτή. Και μετέπειτα που άνοιξε, θέλαμε να δώσουμε στους ανθρώπους, στους πολίτες της Κρήτης, τη δυνατότητα να έρθουν σε επαφή με πολύ μεγάλες δραστηριότητες, με πολύ μεγάλες πολιτιστικές δραστηριότητες, χωρίς να επιβαρύνουν τον οικονομικό τους προϋπολογισμό. Έτσι, ένα σύντομο απολογισμό που κάναμε πρόσφατα, είδαμε ότι αυτή την τετραετία που πέρασε, περίπου 2.500 πολιτιστικές δράσεις σε ολόκληρο το νησί έγιναν σε ό,τι έχει να κάνει το σύγχρονο πολιτισμό. Θεσμοθετήσαμε το Φεστιβάλ Κρήτης, το οποίο έχει ένα παγκρίτιο χαρακτήρα και πάει εξαιρετικά καλά με πολύ μεγάλα γεγονότα. Μετέπειτα όμως συνεργαστήκαμε με τους Δήμους της Κρήτης, με όλα τα φεστιβάλ τα οποία γίνονται και γίνονται αρκετά πράγματα στο νησί, θέτοντας λοιπόν τον πρώτο πυλώνα που ήταν η παραγωγή του σύγχρονου πολιτισμού. Δηλαδή, η Κρήτη δεν αναπολύει μόνο το παρελθόν, γιατί είναι ένα νησί το οποίο έχει επηρεαστεί πάρα πολύ από διάφορους λαούς και έχει ένα πολύ μεγάλο φάσμα παρεμβάσεων και πυρώων, αν θέλετε. Όμως η Κρήτη παράγει και σήμερα και στην Κρήτη γίνονται σημαντικά και σπουδαία πράγματα. Και αυτό θέλαμε έτσι να το ενισχύσουμε. Έτσι συνεργαστήκαμε με θεσμούς, με φεστιβάλ, με τους Δήμους που σε πολλές περιπτώσεις είχαν κάνει εξαιρετική δουλειά, με συλλόγους, με ανθρώπους οι οποίοι είχαν κάτι να πούν, με το Υπουργείο Πολιτισμού σε πάρα πολλές περιπτώσεις, γιατί συνδέσαμε και ο σκοπός μας είναι να συνδέσουμε το σύγχρονο πολιτισμό με τα μνημεία μας. Αυτό ήταν μια πολύ μεγάλη πρωτοβουλία. Είδαμε, κύριε Φασουλάκη, και πολλές προγραμματικές συμβάσεις της περιφέρειας με το Υπουργείο Πολιτισμού, με την τοπική εκκλησία για αναστηλώσεις μνημείων, ναών, μοναστηριών. Και θέλω να σας πω και λίγο και στον Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά, διότι μπήκε το νερό στα βλάκια για την αποκατάσταση. Αυτό ήταν ένα πολύ σημαντικό. Είναι το δεύτερο πυλώνα που αναφέρεται και για μας είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ξέρετε, η Κρήτη έχει ένα τεράστιο πλούτο σε μνημεία και σε υποδομές.
αυτό σημαίνει ότι έχουμε και μεγάλη ευθύνη να τα συντηρήσουμε, να τα αναδείξουμε και να τα παραδώσουμε στις επόμενες γενιές. Δεν είναι εύκολο πάντα αυτό. Από την πρώτη στιγμή είπαμε ότι θα αναλάβουμε και ευθύνες πολλές φορές που δεν μας αναλογούσαν, αλλά έτσι έπρεπε να γίνει. Και ο Άγιος Μινάς και μια σειρά από ιστορικά μοναστήρια, ξέρετε, έχουμε ένα σημαντικό δίκτυο μονών με σημαντική παρουσία σε όλα τα χρόνια. Ξέρετε, έχουμε μόνο 5 αναγεννησιακά μοναστήρια στην Κρήτη. Και όχι μόνο αυτό, έχουμε αρχαιολογικούς χώρους, στους οποίους προχωρήσαμε, χρηματοδοτήσαμε αρκετές ανασκαφές στην Κρήτη, που πολλές φορές δεν ήταν της δικής μας αρμοδιότητας, αλλά έπρεπε να γίνει. Το Αρχαίο Θέατρο στη Γόρτινα, παραδείγματος χάρη, είναι το μεγαλύτερο θέατρο στην Κρήτη, το οποίο εξελίσσεται πάρα πολύ γρήγορα η ανασκαφική του δραστηριότητα, με απότερο σκοπό να υπάρξει μια μικρή λειτουργικότητα αυτού του θέατρου. Δηλαδή, είναι ζητήματα τα οποία εμείς δεν υποστήλαμε την προσπάθεια, τρέξαμε πολύ δυνατά. Αναφέρατε τον Άγιο Μινά. Είναι το μεγαλύτερο, αν θέλετε, μνημείο, ένα κηρυγμένο μνημείο από το 1950. Μια δύσκολη δουλειά, όπου το Πολυτεχνείο, το Μετσόβιο Πολυτεχνείο, έκανε μια σημαντική μελέτη και τώρα είμαστε στη φάση. Που έδειξε πολλά προβλήματα, έτσι, κύριε Μασούλη. Αρκετά προβλήματα, τα οποία πρέπει να αντιμετωπιστούν. Και το είμαστε στη φάση, όπως αναφέρετε τώρα, να ενταχθεί το έργο, μαζί σε συνεργασία βεβαίως με την Αρχιεπισκοπή Κρήτης, με τον Σεβασμιότητα Αρχιεπίσκοπο και την Αρχαιολογική Υπηρεσία. Και είμαστε στη φάση που το επόμενο διάστημα θα ενταχθεί το έργο και πιστεύουμε μέσα στις αρχές του έτους να έχουμε και τη διαδικασία της δημοπράτησης. Σας ακούω πολύ αισιόδοξο σε ό,τι έχει να κάνει με τα πολιτιστικά πράγματα της Κρήτης, είτε αυτά που έχουν γίνει, είτε αυτά που έχουν δρομολογηθεί. Και το κρατάμε αυτό γιατί ο πολιτισμός είναι. Ξέρετε, κάποτε ίσως να ακούγονταν για πολύ θεωρητικό το κομμάτι του πολιτισμού και ίσως να μπαίνει κάποιες φορές και σε δεύτερη μοίρα. Όμως τελικά είναι ένας μαγνήτης για την τοπική μας οικονομία. Και σπουδαίος είναι, πέρα από κάτι, το σεβασμό που πρέπει να έχουμε στην ιστορία μας. Υπάρχει ένα κομμάτι που είναι σημαντικό, όπως το λέτε. Ας πω ένα παράδειγμα. Ξέρετε, όλα αυτά τα χρόνια συζητάμε ότι η Κνωσός δεν είναι στην UNESCO, δεν είναι μέσα στον κατάλογο της UNESCO. Τώρα όμως είμαστε σε θέση και να πούμε ότι γίνεται για πρώτη φορά το Σεπτέμβριο, υπευλήθη επίσημα ο φάκελος μετά από μια χρηματοδότηση της Περιφέρειας Κρήτης στο Υπουργείο Πολιτισμού, προσέξτε, χρηματοδοτήσαμε τη μελέτη αυτή και τώρα είμαστε σε μια φάση να πούμε ότι υπάρχει το δίκτυο των 5 ανακτόρων το οποίο αξιολογείται. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι το πρώτο εξάμεινο θα έχουμε τα πρώτα θετικά αποτελέσματα. Δεν είναι και τόσο εύκολο. Όχι, δεν είναι, να σας πω κάτι. Τώρα όμως υποβάλλεται οργανωμένα ο φάκελος στην UNESCO. Το συζητάμε τόσα χρόνια, αλλά σε μια διαδικασία που πρέπει να γίνει όπως πρέπει να γίνει, δηλαδή το Υπουργείο αναλαμβάνει να φτιάξει το φάκελο μέσα από μια μελέτη. Αυτή τη μελέτη λοιπόν εμείς την τελειώσαμε, τη χρηματοδοτήσαμε και τώρα είμαστε στη φάση να περιμένουμε την πρώτη αξιολόγηση. Είμαστε αισιόδοξοι όμως από τα πρώτα μηνύματα, πρέπει να σας πω. Για να πάμε, κύριε Φασουλάκη, επειδή στο κομμάτι των αρμοδιοτήτων στα τελευταία 2 χρόνια ήταν και ο αναπτυξιακός οργανισμός Δαίδαλος, ένας καινούριος οργανισμός, 2 ετών η ζωή του. Είστε και στο τιμόνι. Τι προβλήματα ήρθε να λύσει προβλήματα είτε ελλιπούς συνεννόησης πολλές φορές με την τοπική αυτοδιοίκηση πρώτου βαθμού, είτε έλλειψης πρωτοβουλίας πολλές φορές από πλευράς δήμων ή ακόμη και λόγω της υποστελέχωσής του στο να προχωρήσουν κάποια πράγματα. Ήταν όλα αυτά τα οποία είπατε. Όλα μαζί. Ο αναπτυξιακός οργανισμός νομίζω ήρθε την κατάλληλη στιγμή. Είναι ένα εργαλείο. Χρησιμοποιώ πολλές φορές αυτή τη φράση, γιατί είναι ένα εργαλείο ανάπτυξης της τοπικής αυτοδιοίκησης. Ο αναπτυξιακός οργανισμός έρχεται να απαντήσει καταρχήν στα προβλήματα που υπάρχουν στην υποστελέχωση των υπηρεσιών της αυτοδιοίκησης, πρώτο και σημαντικό. Δεύτερον, να βοηθήσει στην κατάρτιση και ορίμαση μελετών που έχουμε ανάγκη. Και τρίτον και σημαντικότερο είναι να επιλύει διάφορα ζητήματα γραφειοκρατίας που πολλές φορές προκύπτουν. Και γιατί το αναφέρω αυτό. Μπροστά μας έχουμε 3 μεγάλες προκλήσεις. Είναι το ΕΣΠΑ το οποίο έχει ξεκινήσει εδώ και ένα χρόνο, άρα πρέπει να τρέξουμε όλοι και να μην χάσουμε καμία στιγμή, γιατί τα χρήματα αυτά θα χαθούν και δεν πρέπει να χαθούν ούτε από την περιφέρεια ούτε από τους Δήμους. Άρα χρειαζόμαστε εξειδικευμένο προσωπικό και αυτό έρχεται να το κάνει ο Δαίδαλος, πρώτον. Δεύτερον, είναι το Ταμείο Ανάκαμψης, το οποίο έχει ξεκινήσει και έχουν υποβάλει οι Δήμοι και η Περιφέρεια αρκετά έργα. Ναι. Και τρίτον, βέβαια, το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, που είναι σε εξέλιξη και αυτό με τη νέα του μορφή. Άρα,
πολλές φορές, ξέρετε, δεν είναι το πρόβλημα ότι δεν υπάρχουν χρήματα. Υπάρχουν χρήματα, αλλά η τεχνική η οποία χρειάζεται από κάτω, η ορίμανση των έργων για να τα απορροφήσουν και για να τα τρέξουν, δεν είναι εύκολη υπόθεση. Ναι. Πρέπει να σας πω λοιπόν ότι πριν από ένα χρόνο ο Περιφερειάρχης είχε δεσμευθεί ότι θα προσλάβουμε αρκετούς μηχανικούς για να τρέξουν τα πράγματα. Αυτή τη στιγμή πρέπει να σας πω ότι σε επίπεδο Κρήτης έχουμε γύρω στους επιπλέον 70 με 80 μηχανικούς που τρέχουν αυτά τα έργα, γιατί δεν θα μπορούσαν αλλιώς να οριμάσουν, βεβαίως σε συνεργασία με τις υπηρεσίες που αυτές έχουν τον κύριο ευθύνη. Και δεύτερον, και στηρίζουμε και διοικητικά πολλές υπηρεσίες για να τρέξουν γρηγορότερα. Η ψηφιοποίηση μιας υπηρεσίας το 2024 είναι το πιο σημαντικό πράγμα. Μειώνει τη γραφειοκρατία, δίνει στον πολίτη τη δυνατότητα να ανταπεξέλθει γρήγορα στις ανάγκες του και να μην ταλαιπωρείται μέσα από διαδικασίες. Όλα αυτά θέλουν πάρα πολύ δουλειά. Είμαστε αισιόδοξοι όμως, γιατί υπάρχει αυτή η δυνατότητα τώρα. Στα χέρια μας είναι πώς επιλύονται τα προβλήματα. Και εγώ πιστεύω ότι όταν κάνεις μια πολύ σκληρή και οργανωμένη δουλειά, τα αποτέλεσματα δεν μπορεί παρά να έρθουν και αυτά με τη σειρά τους. Νομίζω ότι και εκείνο που μας χαροποιεί ιδιαίτερα και θέλω να το αναφέρω, γιατί είναι ένα καύχημα για μας, ο Αναπτυξιακός Οργανισμός Δαίδαλος αυτή τη στιγμή θεωρείται πρότυπο σε όλη την Ελλάδα. Ενώ έχουν γίνει αρκετοί οργανισμοί πανελληνίως, πολλές φορές μας παίρνουν και μας ρωτάνε εμάς πλέον πώς το ξεπερνάμε το ζήτημα, και είμαστε σε μια πολύ καλή αναπτυξιακή πορεία. Πάντοτε με έναν σκοπό και μόνο. Να λειτουργήσουμε υποστηρικτικά στην προσπάθεια που κάνουν οι Δήμοι της Κρήτης και η Περιφέρεια η ίδια βέβαια, στο να μπορεί να είναι έτοιμη. Ξέρετε, αυτό που συμβαίνει χτες, τα προβλήματα που υπάρχουν χτες, πρέπει να είναι η πηξίδα για το πώς βλέπουμε το αύριο. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε θερμά που ήσασταν μαζί μας. Καλή δύναμη και καλή επιτυχία. Καλή δύναμη και σε εσάς, γιατί το λέω και άλλες φορές, ότι παράλληλα με το δικό μας αγώνα και εσείς έχετε μια ευθύνη να προβάλλετε τη δουλειά και την δραστηριότητα, οπότε και η δική σας δύναμη είναι απαραίτητη. Οφείλουμε να καταγράφουμε όλες τις απόψεις, κύριε Φασουλάκη, και γι' αυτό έχουμε επιλέξει και να αφιερώνουμε και ένα πολύ μεγάλο μέρος της εκπομπής σε αυτοδιοικητικές φωνές και σε υποψήφιους αυτοδιοίκηση. Σας ευχαριστούμε θερμά. Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.